Με κέφι, καλή διάθεση και αγάπη, ο Γιώργος Δάμπασης και οι συνεργάτες του ετοίμασαν και παρουσιάζουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στις 11 το βράδυ, τη σατυρική πολιτική ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Ότι μπορεί μια τέτοια αγάπη να γκρεμίσεις, ξέχασε το, Χαρίδε. Ότι μπορεί χωρίς εμένα εσύ να ζήσεις, ξέχασε το, Κώστα. Ότι μπορεί δυο χείλη ξένα φιλήσεις, Χαρίλε, αποκλείεται, σου λέω, ξέχασε το. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο, Χαρίλε, καταλαβαίνω. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο, καταλαβαίνω. Πρωθυπουργός. Έγινε ο κύριος Παπανδρέου. Δηλαδή Mega Channel. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Στις 11 το βράδυ η σατυρική πολιτική ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Ο Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου, υπουργός εξωτερικών, ο μπαμπάς του Γιωργάκη Παπανδρέου, αυτός πρέπει να είμαι εγώ δηλαδή, υπουργός Αιγαίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός υπεχοδέ ο Ανδρέας, ευρύτερα γνωστός και ως Παπανδρέου, πράγματι. Ενώ τα Υπουργεία Εμπορίου και Παιδείας υπάγονται, κατευθύνονται στον Πρωθυπουργό και όλα τα άλλα Υπουργεία υπάγονται σε όλα τα άλλα Υπουργεία. Απλό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χριστούγεννα, τέταρτη μέρα σφαγή στο Βουκουρέστι και οι νεκροί ξεπερνούν τις 5.000. 90 πτώματα μεταφέρθηκαν αργά τη νύχτα σε ένα μόνο από τα 40 νοσοκομεία του Βουκουρεστίου και οι γιατροί δεν προλαβαίνουν να περιθάλψουν τους χιλιάδες τραυματίες. Στο διεθνές αεροδρόμιο Οτοπένη του Βουκουρεστίου συνεχίζονται οι σκληρές μάχες. Οι δυνάμεις του μετόπου Εθνικής Σωτηρίας φαίνεται ότι ελέγχουν μεγάλο μέρος του αεροδρομίου, θέσεις του όμως κατέχουν και οι πρετολανοί του Τσαουσέσκου. Στην Τιμισοάρα, όπου διεξάγονται επίσης λισαλαίες μάχες μεταξύ του στρατού και των πιστών του Τσαουσέσκου, συνελήφθη ο επικεφαλής της Securitate της μυστικής αστυνομίας του ανατραπέντος δικτάτορα. Στο διαμέρισμά της, στο Βουκουρέστι, συνελήφθη επίσης η κόρη του Τσαουσέσκου, Ζόια, την οποία εμφάνισε η ρουμανική τηλεόραση. Στο σπίτι της βρέθηκαν 97.000 αμερικανικά δολάρια, χρυσός και πολλά κοσμήματα. Σύμφωνα με το πρακτορείο της Ιουγκοσλαβίας, Ταν Γιούγκ, χθες το βράδυ άρχισαν να παραδίδονται οι πιστές στο Τσαουσέσκου δυνάμεις ασφαλείας. Οι δυνάμεις του στρατού προσπαθούν να εμποδίσουν τους συγκεντρωμένους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να λιντσάρουν τους τρομοκράτες, όπως αποκαλούν τα μέλη της Securitate, μεταδίδει το πρακτορείο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό στην Αθήνα ότι άνοιξαν τα αεροδρόμια της Κωνσταντσα και της Κραϊόβα, όπου θα πρέπει να αρχίσει από το πρωί σήμερα να φτάνει ξένη βοήθεια. Εντυπωσιακή πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι μεγάλες δυνάμεις για να σταματήσουν την ανελαίτη σφαγή στο Βουκουρέστι. Ο Τζιμ Μπέικερ, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, κάλεσε σήμερα τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ να στείλει αμέσως τα σοβιετικά στρατεύματα στη Ρουμανία για να τερματιστεί η αντίσταση των Πρετοριανών του Τσαουσέσκου. Υποσχέθηκε επίσης πλήρη αμερικανική συμπαράσταση και υποστήριξη σε μια τέτοια επέμβαση. Την ίδια ώρα στο Παρίσι, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρολάν Ντιμά, κάλεσε σε μια πανευρωπαϊκή σταυροφορία για την ολοκληρωτική ανατροπή του καθεστώτος Τσαουσέσκου και είπε πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο διεθνείς ταξιαρχίες. Η Ανατολική Γερμανία αναγνώρισε σήμερα την προσωρινή κυβέρνηση της Ρουμανίας και ο εκπρόσωπός της είπε πως ο ρουμανικός λαός μπορεί να βασίζεται στην αλληλεγγύη της κυβέρνησης και του λαού της Ανατολικής Γερμανίας. Την ίδια απόφαση πήρε και η Νορβηγία. Το Βέλγιο, η Γαλλία και η Δανία ανακοίνωσαν πως αναγνωρίζουν το ρουμανικό μέτωπο εθνικής σωτηρίας ως νόμιμη εξουσία στη χώρα. Ρουμάνοι διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο καταγγέλουν τώρα τον Τσαουσέσκου με χαρακτηρισμούς όπως τέρας και φωνιάς. Και ενώ καρδιές και πορτοφόλια ανοίγουν παντού για να βοηθήσουν τον ρουμανικό λαό, οργιάζουν οι φήμες για τα αμύθιτα πλούτη που είχε συσσωρεύσει η οικογένεια Τσαουσέσκου στα 24 χρόνια της εξουσίας της. Σήμερα, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από δύο μεγάλες ελβετικές τράπεζες να παγώσουν τους λογαριασμούς του πρώην δικτάτορα, ποσό που φτάνει τα 400 εκατομμύρια σε δολάρια ή χρυσό. Και η ελληνική πλευρά του ρουμανικού δράματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega Channel, 35 Έλληνες φοιτητές έχουν καταφύγει στην ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και περιμένουν να αναχωρήσουν για την πατρίδα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμο προς απογείωση τετρακινητήριο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο, το οποίο θα πετάξει αμέσως μόλις ανοίξει το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, φορτωμένο με υγειονομικό υλικό και θα επιστρέψει μεταφέροντας τους Έλληνες φοιτητές. Τα δύο αεροδρόμια που έχουν ήδη ανοίξει στη Ρουμανία δεν εξυπηρετούν την πτήση του ελληνικού αεροπλάνου, γιατί βρίσκονται στη βόρεια περιοχή της χώρας.
Στο μεταγωγικό αεροσκάφος θα φορτωθεί υγειονομικό υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί με τη φροντίδα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το υλικό αυτό βρίσκεται σε αυτοκίνητα του στρατού, τα οποία περιμένουν εντολή για να ξεκινήσουν από του Ρουφ. Από πλευράς ΕΟΚ εγκρίθηκε επιπλέον βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων μετά από εκκλήσεις για αύξηση της βοήθειας. Αρχικά η ΕΟΚ είχε αποφασίσει την Παρασκευή την αποστολή βοήθειας αξίας 1 εκατομμυρίου ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων. Στα δικά μας τώρα, στην αστυνομία μεταφέρθηκαν οι 6 νεαροί που δήλωσαν αναρχικοί και κατέλαβαν το μεσημέρι το ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο 5 στο Κερατσίνι. Ο συντάκτης του Mega Channel, κύριος Δημήτρης Καπράνος, ήταν εκεί. Τέτοια μέρα λέμε συνήθως τα κάλαντα. Οι 5 νεαροί όμως και μια κοπέλα που δήλωσαν αναρχική ομάδα Βραπετσόνας Κερατσινίου και αναρχοκομμουνιστές Αναλιωσίων πήγαν στη μία το μεσημέρι στο ραδιοσταθμό Ράδιο 5 στο Κερατσίνι για να πούν τα δικά τους κάλαντα. Ούτε λίγο ούτε πολύ οι νεαροί απέτησαν να μεταδοθεί μήνυμά τους διάρκειας 10 λεπτών με το οποίο καταδίκαζαν το καθεστώς Τσαουσέσκου, έβαλαν κατά του μπολσεβικισμού, του φασισμού και λοιπόν. Ωστόσο, το γεγονός ότι ισχυρίστηκαν πως ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε τον Τσαουσέσκου ως πρότυπο ήταν για την διευθύντρια του σταθμού, δημοσιογράφου Μαρία Νεφωτίστου, σοβαρός λόγος για να μην μεταδώσει το μήνυμα. Εμείς πάντως εξαντλήσαμε κάθε όριο υπομονής για αυτά τα παιδιά. Καλέσαμε τον Δήμαρχο Κερατσινίου, ήρθε ο κύριος Σαράκοβλου και κατέθεσε μήνυση κατά των παιδιών. Η ακρίβεια και ο άστατος καιρός έκανε τους περισσότερους Αθηναίους να περάσουν σπιτικά τα φετινά Χριστούγεννα. Οι τελευταίοι εκδρομείς του τριημέρου έφυγαν σήμερα, αλλά η κίνηση ήταν μειωμένη στις εθνικές οδούς Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα διόδια της Ελευσίνας και του Σχηματαρίου, εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα 110.000 αυτοκίνητα. Πολύ μικρή ήταν η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως μας πληροφόρησαν οι λιμενικές αρχές, τα πλοία μετέφεραν λιγότερους επιβάτες και από ένα κοινό Σαββατοκύριακο. Για να ευχαριστήσει έστω και τους λίγους φετινούς εκδρομής, ο καιρός έγινε χριστουγεννιάτικος. Όσοι θα ταξιδέψουν στα βόρεια και στα κεντρικά διαμερίσματα της χώρας θα απολαύσουν αρκετό χιόνι και κρύο. Πάντως, παρά τη μειωμένη έξοδο, βαρύς ήταν ο φόρος αίματος. Έως τώρα, ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια της εξόδου ανέρχεται σε 13, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Στους Άγιους Τόπους, γνωστούς περισσότερο στην εποχή μας σαν κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη και της Λωρίδας της Γάζας, βρίσκεται αυτά τα Χριστούγεννα ο Ντέσμον Τούτου. Ο μαύρος αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, βραβευμένος με τον Νόμπελ της Ειρήνης, παρίσταται στη χριστουγεννιάτικη νυχτερινή λειτουργία της Εκκλησίας της Βιθλέμ. Νωρίτερα επισκέφθηκε το χριστιανικό αραβικό χωριό Μπέιτ Σαούρ, στο οποίο σύμφωνα με την παράδοση οι άγγελοι ανήγγυλαν στους βοσκούς η γέννηση του Χριστού. Σε συναντήσεις που είχε χθες στην Ιερουσαλήμ με χριστιανούς και μουσουλμάνους θρησκευτικούς ηγέτες, ο Ντέσμον Τούτου επανέλαβε ότι υποστηρίζει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Υπογράμμισε επίσης ότι με επίσκεψή του στους Άγιους Τόπους επιθυμεί να δώσει ελπίδα στα θύματα της αδικίας και της καταπίεσης παντού στον κόσμο. Στη Βιθλέμ η κατάσταση είναι ήρεμη σήμερα το βράδυ και οι Ισραηλινοί στρατιώτες περιπολούν στην πόλη για να προλάβουν πιθανές ταραχές. Οι καταστηματάρχες έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους και οι επισκέπτες στη φημισμένη πλατεία Μάγκερ υποχρεώνονται να περάσουν από ανιχνευτές. Για τρίτη συνεχή χρονιά έχουν ακυρωθεί όλοι οι μη θρησκευτικοί εορτασμοί και ο δήμαρχος της πόλης είπε πως η χριστουγεννιάτικη ευχή του είναι να αρχίσει διάλογος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Μέσα στο κλίμα που δημιουργεί η μεταρρυθμιστική πολιτική του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στη Σοβιετική Ένωση, το Συνέδριο των Λαϊκών Αντιπροσώπων καταδίκασε σήμερα την απόφαση του Κρεμλίνου για την εισβολή στο Αφγανιστάν το Δεκέμβριο του 1979. Η εισβολή αυτή, υποστηρίζουν οι Σοβιετικοί βουλευτές, ήταν πρωτοβουλία μιας ομάδας αξιωματούχων και πρέπει να καταδικαστεί ηθικά και πολιτικά. Στο συνέδριο επικρίθηκαν αυστηρά οι πρώην ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης Λεωνίδ Μπρέζνεφ και Γιούρι Αντρόποφ για τη μυστική τους απόφαση να στείλουν τα σοβιετικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Η πολιτική της διαφάνειας όμως του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ φέρνει στην επιφάνεια και τις υπάρχουσες διαφωνίες. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα στο Σοβιετικό Κοινοβούλιο όταν 200 βουλευτές καταφέρθηκαν εναντίον της βίας καταστολής των εθνικών ταραχών την άνοιξη στη Γεωργία. Οι ταραχές εκείνες είχαν κοστίσει τη ζωή σε 19 άτομα. Χρειάστηκε η προσωπική παρέμβαση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο Σοβιετικό Κοινοβούλιο για να κατευναστούν τελικά τα πνεύματα. Αλλά ενώ στην Ελλάδα η κακοκαιρία έφτασε μόνο με τις γιορτές, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι χαμηλές θερμοκρασίες έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ. Από την κακοκαιρία σε 26 πολιτείες πέθαναν τουλάχιστον 73 άτομα. Στην Νότια Ντακότα η θερμοκρασία έχει πέσει στους 34 βαθμούς υπό το μηδέν.
Το χιόνι πέφτει πυκνό ακόμα και στη Φλόριντα και στο Τέξας. Εξαιτίας των χιονοπτώσεων έχουν κλείσει πολλά αεροδρόμια στις νότιες πολιτείες της χώρας. Στη Βιρτζίνια, στη Φλόριντα και στο Τέξας υπάρχει έλλειψη πετρελαίου για τη θέρμανση των σπιτιών, πράγμα που κάνει τους ανθρώπους να υποφέρουν ακόμη περισσότερο από την κακοκαιρία. Τουλάχιστον 98 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Νέα Ορλεάνη, επειδή οι κάτοικοι για να ζεσταθούν έχουν καταφύγει στη χρήση φορητών συσκευών θερμάνσεως. Ο θάνατος τους έπιασε στον ύπνο. Την τραγική αυτή μοίρα είχαν παραμονή των Χριστουγέννων 22 άτομα στη Νότιο Αφρική. Το λεωφορείο που τους μετέφερε στην πόλη Μπλεμφοντέιν έπιασε φωτιά την ώρα που οι περισσότεροι από τους 95 επιβάτες κοιμόντουσαν βαθιά. Αλλά δεν ήταν το μοναδικό τραγικό συμβάν στη Νότιο Αφρική. Ένα άλλο λεωφορείο που μετέφερε μεταλλορύχους, οι οποίοι επέστρεφαν στα σπίτια τους για τις γιορτές, ανετράπη κοντά στην επαρχία του Νατάλ. Στο δεύτερο ατύχημα, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν. Χριστούγεννα, αλλά δεν λείπει ούτε σήμερα το αστυνομικό δελτίο. Έτσι. Ψυχοπαθής σκότωσε με κυνηγητική καραμπίνα στο χωριό Κόμανο Ξάνθης τρεις συγγενείς του και τραυμάτισε άλλους 4, από τους οποίους οι 2 είναι σοβαρά. Δράστης είναι ο Γιάννης Μήτου, που έχει νοσηλευτεί κατά επανάληψη σε ψυχιατρία. Νεκρή είναι ο Κώστας Μήτου, η σύζυγός του Καλλιόπη και η Αριστούλα Μήτου. Σοβαρά τραυματίστηκαν ο Πολύκαρπος Μήτου και η Γεωργία Σίσκου. Ελαφρά τραυματίες είναι ο Μάρκος Σίσκος και η Αναστασία Μήτου. Ο δράστης μετά την πράξη του πήγε στο σπίτι του, πήρε υπνοτικά χάπια και κοιμήθηκε χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Εκεί βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Τολεμαΐδος. Ένας άνδρας, 42 χρονών, τραυματίστηκε στο πόδι όταν πυροβολήθηκε από τσιγκάνο στην πλατεία Φιλής. Ο δράστης που συνελήφθη από περαστικό στη φύλακα είναι ο Μαρίνος Λιακόπουλος, 35 χρονών, που προσπάθησε να μετακινήσει το αυτοκίνητο του θύματος Λευτέρη Σερέπα, ο οποίος όμως νόμισε ότι πήγε να το κλέψει. Έτσι, μαζί με φίλους του, προσπάθησε να επιτεθεί στο Λιακόπουλο, ο οποίος τράβηξε το όπλο και πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Η λαμπάντα μπήκε για τα καλά στη ζωή μας, μια και η Αθήνα στροβιλίζεται ήδη στους αισθησιακούς της ήχους. Η Καόμα, το γνωστό πια σε όλους βραζιλιάνικο συγκρότημα που έκανε επιτυχία το Λαμπάντα, βρίσκονται κοντά μας για να μας παρασύρουν μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου στους ξέφρενους βραζιλιάνικους ρυθμούς της. Χριστούγεννα γεμάτα χορό, κέφι και βραζιλιάνικους ξέφρενους ρυθμούς υπόσχονται η Καόμα, το γνωστό πια βραζιλιάνικο συγκρότημα, στο αθηναϊκό κοινό τους. Σε 4 συνεχείς βραδιές, οι 16 τραγουδιστές, μουσικοί και χορευτές των Καόμα παρουσιάζουν το σόου τους, τραγουδώντας πριν απ' όλα το διάσημο πια Λαμπάντα και το πιο πρόσφατο Ντανσάντο Λαμπάντα. Οι Καόμα, που βρίσκονται αυτή την εποχή στο νούμερο 5 του βρετανικού Top 10, στο οποίο παραμένουν επί 5 εβδομάδες, θα παρουσιάσουν στο αθηναϊκό κοινό και τον καινούριο τους δίσκο World Beat. Πάντως, όσοι βρέθηκαν χθες στην ανακτήρια παράστασή τους, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη μαγεία των τροπικών ήχων του Λαμπάντα, ένας βραζιλιάνικος ρυθμός που γεννήθηκε από τον συνδυασμό σάλσα, ροκ, φόρο και καπονέρα. Ένας καυτός αισθησιακός χορός που πρώτα ξεκίνησε από τα μικρά κλαμπ της Βραζιλίας, τα Λαμπαντάριας, για να καταλήξει σήμερα να ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Αξέχαστα Χριστούγεννα λοιπόν, υπόσχονται οι Καόμα σ' όσους μπορούν ακόμα να αφήνονται στη μαγεία και τον αισθησιασμό των ήχων και του χορού. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά θα έχουμε τα Χριστούγεννα στην Αττική σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα γεγονότα του 24ωρου. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Χρόνια σας πολλά. Καλή σας νύχτα.